έρχομαι σε αυτό που λέμε μεταφορικό ισοδύναμο. Το μεταφορικό ισοδύναμο, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν μας ικανοποιεί η ανταπόκριση από τον κόσμο μέχρι σήμερα. Έχουμε διασφαλίσει, το Υπουργείο έχει διασφαλίσει, σημαντικά κονδύλια των 150 εκατομμυρίων κατέτος για μέχρι και το 2021, και ενώ έχουμε αυτά τα λεφτά στη διάθεση των νησιωτών, οι νησιώτες ακόμη, ίσως και με δική μας αδυναμία να κάνουμε την αυτοκριτική μας, δεν το έχουν αντιληφθεί, δεν κάνουν χρήση και είναι κρίμα πράγματι να έχεις να διαθέσεις 150 εκατομμύρια και να έχεις διαθέσει μόνο 12. Το λέμε να τα ακούσουν οι νησιώτες να κάνουν χρήση αυτού του μέτρου, του μεταφορικού ισοδύναμου. Ένα μέτρο που επιτρέψτε μου και από την προηγούμενη ιδιότητά μου, κάποτε ήμουνα και για ένα μικρό διάστημα βουλευτής, και πράγματι σαν νησιώτης βουλευτής από τότε, από το 7 δηλαδή τουλάχιστον που ασχολιόμουν εγώ ενεργά, πάντα ήμουνα ενεργός πολίτης, λέω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκα και στην πολιτική, στην πολιτική του Κοινοβουλίου. Πραγματικά, και έχω και τα έγγραφα εδώ, ακόμα και ο κύριος Χαλκιώτης, προηγούμενος Γενικός Γραμματέας, είχε απευθύνει έγγραφο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταφορικό ισοδύναμο. Και εγώ από τα Δωδεκάνησα άκουγα χαρισματικούς δημάρχους και τον κύριο Αλιφέρη της Στήλου και τον κύριο Σπύρου Μπενέτο από τους Λειψούς και την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου. Και είμαι βέβαιος ότι και εδώ το ίδιο γινόταν και τα περιφερειακά συμβούλια και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου πάντα βάζαν το θέμα του μεταφορικού ισοδυνάμου. Θυμάμαι την περίοδο που εγώ ήμουν στη Βουλή, το 2011 και λίγο 2012, που ο τότε Πρωθυπουργός είχε αναθέσει τον κύριο Αλιφέρη, τον Τάσο, τον αείμνηστο πια, να μελετάει το μεταφορικό ισοδύναμο διαθέτοντας του χώρο μέσα στη Βουλή, αλλά μεταφορικό ισοδύναμο δεν βλέπαμε. Δεν ξέρω αν δεν ήταν επαρκής η πολιτική βούληση, δεν ξέρω αν έλειπε η αποτελεσματικότητα από τους βουλευτές, από τους υπουργούς κυρίως, ποιους βουλευτές, τους υπουργούς, αλλά να από αυτή η κυβέρνηση, πραγματικά και επιτρέψτε μου το να το πω, κατάφερε να υλοποιήσει αυτό το μέσο που το επέβαλαν οι νησιώτες και η κυβέρνηση αυτή απλά το υλοποιεί. Και είναι βέβαιο ότι οι νησιώτες δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να λέμε ότι είτε οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, είτε που δεν τους απεμπολούμε και δεν συχαίουμε το μεταφορικό ισοδύναμο με το ΦΠΑ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εσείς εδώ το βιώνετε αυτό που έχετε και μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και μεταφορικό ισοδύναμο. Δυστυχώς άλλα νησιά έχουν χάσει, ελπίζω προσωρινά και για λίγο ακόμα, τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσει ο καιρός που με τον Α ή Β τρόπο θα επανέλθει στα περισσότερα τουλάχιστον, αν όχι άμεσα σε όλα τα νησιά, αυτός ο θεσμός των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που επαναλαμβάνω, κάθε ειδική διάταξη για τα νησιά θα πρέπει να μην αναφέρεται ως προνόμιο. Είναι δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο για τον νησιώτη. Λέμε λοιπόν ότι ξεκινήσαμε την πρώτη εβδόμου του 2018, ξεκίνησαν όσοι τότε υπηρετούσαν τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και επιτρέψτε μου να πω, με την καθοριστική συμβολή του Νεκτάριου του Σαντορινιού, πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα εκεί που πρέπει. Δεν το έχουν ανάγκη, αλλά εμείς πρέπει να το τονίζουμε για να υπάρχουν παραδείγματα. Και να προσπαθούν πάντα οι επόμενοι να γίνονται καλύτεροι από τους τωρινούς. Γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο δεν τελείωσε εδώ. Το μεταφορικό ισοδύναμο τώρα ξεκίνησε, έχει πολύ δρόμο. Μπορούμε να σας αναφέρουμε πολλές σκέψεις που ήδη έχουν μπει στο τραπέζι για το πώς μπορεί το μεταφορικό ισοδύναμο να εξελιχθεί και να αγκαλιάσει περισσότερους νησιώτες πέρα από αυτούς που κατοικούν εδώ. Να πω έτσι για να μην το αφήσω να περάσει, να μας διαφύγει. Ήδη η υπηρεσία εδώ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μελετάμε τον νησιώτη, ο οποίος για τον ΑΒ λόγο είναι φορολογικός κάτοικος Αττικής ή οποιοδήποτε άλλου χώρου μέρος της Ελλάδος, αλλά τα συμφέροντα του είναι εδώ. Αλλά ο άνθρωπος πηγαίνει, έρχεται στα νησιά. Αυτό πρέπει να το καλύψουμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Η υπηρεσία έχει πρόταση, η οποία μάλιστα, αν θέλετε, έχει ξεπεράσει
και την αρχική σκέψη τη δική μου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εμείς βλέπαμε πώς μέσα από το δημοτολόγιο μπορούμε να βγάλουμε άκρη, αλλά η υπηρεσία είπε ότι το ε9 είναι αυτό που είναι και μαζεμένο και συστηματοποιημένο και υπάρχει στην ΑΔΕ και εύκολα μπορούμε να κάνουμε χρήση και να δούμε πράγματι εάν ο νησιώτης που ζει στην Αθήνα, παράδειγμα, έχει εδώ ακίνητα, έχει εδώ δραστηριότητες και να του δώσουμε, αν όχι όλα τα ειστήρια που δίνουμε στον νησιώτη, γιατί δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι εμείς θέλουμε με το μεταφορικό ισοδύναμο να κρατήσουμε τον νησιώτη στα νησιά. Άρα λοιπόν ο νησιώτης εδώ μπορεί να έχει 16 εισιτήρια και αν είναι τριμελής οικογένεια να έχει 3-16, 48 και τα 48 να τα κάνει χρήση είτε ένας είτε οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειάς του, αλλά να δώσουμε και σε αυτόν που έχει τα συμφέροντά του εδώ και κατοικεί κάπου αλλού, ας του δώσουμε 3, 4, 5, 6 εισιτήρια, κάτι να του δώσουμε, γιατί αυτός πράγματι κάνει χρήση από αυτών των εισιτηρίων. Έτσι. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι πέρα από το ότι οι επιβάτες από το 18 πλέον είχαν το ακτοπλοϊκό, ότι και από τις 20 Μαΐου έχουν και το αεροπορικό. Και είναι κρίμα να επιστρέφεις σε κάποιον από το εισιτήριό του 35, 38, 40 ευρώ και να μην κάνει χρήση, είτε γιατί αμελεί, είτε γιατί κάποιος δεν του δείχνει αυτόν τον απλούστατο τρόπο να μπει στο σύστημα μέσα του μεταφορικού ισοδύναμου και να πάρει το μοναδικό αριθμό του νησιώτη. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι, και αυτό συνέβη λίγες μέρες πριν εγώ έρθω να αναλάβω εδώ, πλέον έχουμε την αρμοδιότητα και του Ιωνίου Πελάγους, δηλαδή επεκτηνόμεθα πλέον σε όλα τα νησιά της Ελλάδος. Πλην και έχουν τη διαμαρτυρία τους, αλλά θα δούμε τι θα γίνει πριν Λευκάδος και Εύβοιας, επειδή έχουν πρόσβαση με τη στεριά και δεν, ενώ είναι νησιά, χάνουν αυτή την ιδιότητα. Έχουν την πρόσβαση από στεριά. Τώρα μπαίνουν και οι επιχειρήσεις της Κρήτης μετά από μελέτη που το άλλο πανεπιστήμιο του Πειραιά σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα επιμελητήρια της Κρήτης μας έκαναν μία πρόταση, έγινε μία σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού του κυρίου Σαντορινιού, υιοθετήθηκε η πρόταση του Πανεπιστημίου και από τα επιμελητήρια και από μας, ό,τι πρότειναν έγινε δεκτό και θα ξεκινήσει και αυτό από πρώτη εβδόμου σημαντικό κομμάτι της εμπορικής κίνησης της Κρήτης να υποφελείται από το μεταφορικό ισοδύναμο.